στην Ολλανδία. Η αποστολή βρίσκεται από σήμερα στο Μπότενχοφτ της Ολλανδίας. Στην αποστολή αυτή βρίσκονται και δύο παίχτες της K19, ο Μπακούτσης και ο Μπακαγιάννης, τους οποίους όμως ξέρει πολύ καλύτερα και θα μας μιλήσει για αυτούς ο προπονητής της K19 και υπεύθυνος του τμήματος υποδομής του Άρη, Πασχάλης Ομελισσάς. Coach, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα και από μένα. Σας πετυχαίνουμε όχι σε φάση διακοπών, φαντάζομαι, γιατί έχει ξεκινήσει κιόλας και η νέα σεζόν για την K19. Ναι, έχουμε ξεκινήσει και βρισκόμαστε στο γήπεδο. Σε μία ώρα περίπου θα ξεκινήσουμε την προπόνησή μας. Mm-hmm. Χωρίς δύο παιδιά όμως τα οποία είχατε μέχρι πριν λίγο καιρό, τον Μπακούτση και τον Μπακαγιάννη, τα οποία ταξίδεψαν τελικά στην Ολλανδία. Ήταν οι δύο από τους τέσσερις που είχαν βρεθεί στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και από ό,τι φαίνεται πολύ πιθανό να μονιμοποιηθούν και στην πρώτη ομάδα την επόμενη σεζόν. Δύο παιδιά για τα οποία σίγουρα εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Ναι, ευχής έργων είναι αυτό να πραγματοποιηθεί, να μείνουν τα παιδιά πάνω στην πρώτη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ανοίγει ο κύκλος αυτός της εξέλιξης των παιδιών. Δηλαδή τερματίζει, περνάει σε φάση εφαρμογής και το τελικό στάδιο, το οποίο είναι η απορρόφησή τους από την πρώτη ομάδα. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι να βλέπουμε αυτό το κομμάτι να λειτουργεί. Μας δίνει μεγάλη δύναμη και κίνητρο στο να δουλέψουμε, όπως μάλιστα και τα παιδιά που βρίσκονται στα τμήματα υποδομής σε μικρότερες ηλικίες. Είναι δύο αξιόλογοι ποδοσφαιριστές που η δικιά μου, αυτό που έχω καταλάβει ας πούμε, από τα παιδιά τα δύο χρόνια που συνεργαζόμαστε μαζί, είναι ότι εάν προσεχθούν και εξελιχθούν όπως πρέπει τα πράγματα, θα μιλάμε για δύο μονάδες ικανές στο να μπορέσουν να μείνουν στο ρόστερ του Άρη σαν τα δικά μας τα παιδιά. Σκιαγραφίστε μας λίγο το προφίλ τους. Ο Μπακούτσης μάλιστα νομίζω έχει κλείσει τα 17. Και οι δύο είναι του 2001 γεννηθείς. Ναι. Ο Μπακαγιάννης, ο Πέτρος, είναι ένα αμυντικός με δεξιπόδι, μέτριο όπως στην ανάπτυξη του είναι ικανοποιητικό ανάστημα. Είναι παιδιά που έχουν άριστη τεχνική κατάρτιση και κεφαλικά μπορούν να δεχτούν πληροφορίες πάνω στην τακτική, να έχουν δεκτικότητα. Mm-hmm. Ο Μπακούτσης είναι ένας κεντρικός μέλος, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ικανότητα από κλασικά αμυντικό χαφ, κεντρικό μέλος, σαν οχτάρι δηλαδή, box to box, που είναι η θέση του που το ταιριάζει πιο πολύ, αλλά και επιθετικό χαφ. Ικανός και με τα δύο πόδια, και αυτός μέτριο ανάστημα. Τα παιδιά αυτά είναι στην ανάπτυξή τους μέχρι 18-19 χρονών να αναπτυχθεί άλλο σωματικά. Αυτό που προχωράει πολύ γρήγορα σε ταχύ ρυθμό είναι ότι από την χρονιά εγώ είχα αφομοιώσει αυτά τα παιδιά μέσα στην K19, mm-hmm. στο δεύτερο μισό, στο πρώτο γύρο όχι τόσο πολύ αγωνίστηκαν με την K17. Αυτό το βήμα το επόμενο που γίνεται είναι παράλληλο με αυτό που λειτουργεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές αυτή την ηλικία να ενσωματώνονται στις πρώτες ομάδες και χαίρομαι που γίνεται στη δικιά μας ομάδα. Και μακάρι αυτά τα παιδιά, coach, να αξιοποιηθούν, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει ή μας έχει δημιουργηθεί έτσι μια εικόνα του Άρη να έχει κάπως υποχρεωτικά, να το πω, δύο παίχτες νεαρούς στην πρώτη ομάδα λόγω του κυπέλου. Γιατί ως γνωστόν στο κύπελο όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν στην αποστολή τους δύο παίχτες γηγενείς, αν τους λέω σωστά. Και μακάρι αυτά τα παιδιά να αξιοποιηθούν και φαίνεται μέχρι στιγμής να αρέσουν, να το πω έτσι, στον Ερέρα. Κάτι έχει δει σε αυτά. Το έχει πει ο ίδιος και άλλωστε και φαίνεται και από την πορεία του μέχρι τώρα του αρέσει να δουλεύει με νεαρούς ποδοσφαιριστές και σταδιακά, νομίζω αυτό μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις και εσύ, αρχίζει να δείχνει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την δεύτερη ομάδα και τα τμήματα υποδομής. Ναι, είχαμε και μια προσέγγιση στην αρχή με το που είχε έρθει ο κύριος Ερέρα ότι θα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Βέβαια, προτεραιότητα έχει η πρώτη ομάδα να λειτουργήσει ομαλά, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα μέσα στους στόχους της και από εκεί και μετά, εφόσον ολοκληρωθεί αυτό, να έρθουμε σε μια άλλη συνεργασία, πιο κοντινή. Χαρά μας, δεκτικότητα υπάρχει από εμάς, το να πάρουμε μια κατεύθυνση από έναν έμπειρο προπονητή και καταρτισμένο και σαν τεχνικός διευθυντής και σαν προπονητής με άλλες παραστάσεις και άλλη νοοτροπία, μόνο κέρδος έχουμε να αποκομίσουμε. Τώρα, για αυτή την εξέλιξη όλοι εύχομαι να υπάρχει συνέχεια, να μην είναι αυτό το βήμα, ναι. Γιατί στο
ποδόσφαιρο βλέπουμε στις πρώτες ομάδες οι προπονητές αλλάζουν, φεύγουν, έρχονται. Αυτό είναι ένα στίγμα το οποίο πρέπει να μείνει, γιατί είναι θετικό και να συνεχίζει και τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Υπάρχει από εμάς πρωτοβουλία ως ομάδα από διοίκηση, ως και τους προπονητές στα τμήματα υποδομής, στο να περάσουν μέσα αρκετοί ικανοί ποδοσφαιριστές. Και δεν είναι απαραίτητο όσοι προεβαστούν στην πρώτη ομάδα. Κάποιοι δεν θα σου βγουν, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δοκιμάσεις και δεν πρέπει να δώσεις την ευκαιρία σε κάποια παιδιά, έτσι. Και νομίζω ότι επίσης και το σημαντικότερο, και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Κουτς αυτό, είναι να υπάρχει αυτή η επικοινωνία μεταξύ των προπονητών όλων των τμήματων, για να έχει και εικόνα ο προπονητής της ανδρικής ομάδας για το τι υλικό υπάρχει από τα μπαμπίνι μέχρι και την δεύτερη ομάδα, προκειμένου έτσι να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Και μια ενιαία φιλοσοφία θα προσθέσω εγώ σε αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης. Αυτό το τελευταίο, η ενιαία λειτουργία, η ενιαία φιλοσοφία έχει χτιστεί τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Λειτουργήσαν τα τμήματα της ΠΑΕ σε μια ενιαία φιλοσοφία, αγωνιστική πάντα μιλάω. Το να επιβλέπει να υπάρχει ανοιχτό περιβάλλον, είναι κάτι το οποίο χτίζω εγώ με δική μου πρωτοβουλία σε σχέση με τον κύριο Ερέρα, στο να πηγαίνουμε οι προπονητές των τμήματων, να βλέπουμε τις προπονήσεις, να συζητάμε μαζί τους σε κάποιους καινούς χρόνους, να παίρνουμε περισσότερα ερεθίσματα και να εμπλουτίζουμε το δικό μας προπονητικό παλμαρέ, να το πω έτσι, τις γνώσεις μας, όλα αυτά. Μάλιστα. Γενικότερα μέχρι στιγμής, τις κινήσεις στην πρώτη ομάδα πώς τις βλέπετε εσείς? Εντάξει, δεν έχουμε βέβαια ακόμα εικόνα, καθώς ο Άρης αύριο δίνει και το πρώτο του. Εμένα να με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου σαν προπονητής τμήματων υποδομής να αξιολογήσω ή να μιλήσω για το κάτι παραπάνω. Το σεβόμαστε τότε. Στοχεύουμε σε αυτό το κομμάτι καθαρά και στην πρόθεση των ποδοσφαιριστών. Και σας τιμάει αυτό ιδιαίτερα. Όχι, δεν θέλω να εκφράσω άποψη, δεν χρειάζεται. Σε κάποιους μπορεί να ακουστεί θετικά ή αρνητικά. Δεν έχω και την ανάλογη εμπειρία να το κάνω. Ναι. Πάντως, γενικότερα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς μια αισιοδοξία που βγαίνει φέτος? Αισιοδοξία υπάρχει. Η ομάδα γύρισε στη Super League. Αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα εμείς είναι ότι γίνονται έργα στην ομάδα. Το αθλητικό, το κέντρο, το Ρίσιο, το στάδιο, το γήπεδο του Χαριλάου ανακαινίζεται, η ομάδα κάνει μεταγραφές, όλα αυτά εμείς ευχόμαστε να έχουν θετική εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα η ομάδα σε αγωνιστικό, το αγωνιστικό της, ο αγωνιστικής στόχοι να επιτευχθούν, για να έχουμε και την θετική κατάληξη όλων. Εμείς συμβαδίζουμε με την πρώτη ομάδα. Ζήσαμε τα δύο χρόνια της Football League τις δύσκολες καταστάσεις και είμαστε χαρούμενοι που ανεβαίνουμε τώρα στη Super League και ξεκινάμε μια χρονιά με άλλο προγραμματισμό. Η Super League πώς βρίσκει τα τμήματα υποδομής του Άρη, και μιλάω για την K19, είναι K19, K17 και K15 πλέον. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι τρία τμήματα αγωνιστικά. Έχουμε μια αναμονή αυτή τη στιγμή μέχρι να βγουν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων. Οργανωνόμαστε, είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο για πρώτη χρονιά θα έχουμε μια λογική καθυστέρηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι με προσωπική προσπάθεια και ομαδική θα επιτευχθούν όλα. Πάμε για πρωτάθλημα και φέτος. Δεν νομίζω ότι ο σκοπός αυτής της παρουσίας είναι την πρώτη χρονιά ειδικά για πρωτάθλημα. Έχουμε καταφέρει κάτι τα τελευταία δύο χρόνια, να βγάλουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αρέσουν στην πρώτη ομάδα και γενικά αρέσουν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως ο Γλυγκόπουλος που πουλήθηκε στον Ολυμπιακό, έγινε μια μεταγραφή, έφερε κάποια έσοδα στην ομάδα. Παραγωγή δική μας είναι των τελευταίων δύο ετών. Έρχονται ο Μπακούτσης με τον Μπακαλιάνη, θα έρθουν και κάποιοι άλλοι από πίσω. Παράλληλα όμως θα υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Εφόσον αναβαθμίσουμε τα λειτουργικά μας δεδομένα. Ναι. Προπονήσεις την περσινή ζώνη γίνονταν, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, στα Διαβατά. Φέτος θα στοιχήσουμε. Ανατολικά είμαστε ανατολικά. Φέτος. Όλα είναι αναμονή εξελίξεων αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Η προετοιμασία η οποία θα γίνει εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη, ή σκοπεύετε να πάτε και κάπου? Όχι, δεν νομίζω να πάμε κάπου. Εδώ θα είμαστε. Τα δεδομένα είναι αυτά. Λόγω της πρώτης χρονιάς θέλουμε να λειτουργήσουμε σταθερά σε σωστή βάση. Τώρα για τα επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε, θα δούμε. Μάλιστα. Δεν βιαζόμαστε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι γίνεται κάτι καλό σε τμήματα υποδομής και με την πορεία των ομάδων και με τους τίτλους που έρχονται, που περνούν σε δεύτερη μοίρα βέβαια σε αυτές τις ηλικίες, γιατί προέχει ανάδειξη ποδοσφαιριστών και μακάρι τα δύο παιδιά που είναι στην Ολλανδία να μονιμοποιηθούν και στην ομάδα
και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά, και η δικιά σου δουλειά να γίνεται σίγουρα και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Κώστα, ευχαριστούμε. Που μετέφερα κάτι στα παιδιά αυτά τελευταίο είναι ότι αυτά τα παιδιά που ξεκινήσαν την προετοιμασία δεν έχουν μόνο την ατομική τους διάκριση, έχουν και την επιτυχία στο να καθιερωθούν αυτοί εκεί στην ομάδα στην πρώτη και για να μπορέσει να υπάρχει συνέχεια και η ακολουθία για τις μικρότερες γενιές. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στην προετοιμασία σας για τη νέα σεζόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.